ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Καλό μεσημέρι φίλοι μας, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Εδώ είμαστε και σήμερα στην ραδιοπαραμυθία, στην Πειραϊκή Εκκλησία. Θα περιηγηθούμε λίγο κάτω από καστανιές και φλαμουριές και όλα αυτά στο όμορφο βουνό του Πηλίου. Θα πάμε σε ένα συγκεκριμένο χωριό, τον Κισό, όπου στη μέση της πανέμορφης καταπράσινης πλατείας βρίσκεται από το 1650 η εκκλησία, ο ναός της Αγίας Μαρίνας, με τον τρόπο που γνωρίζουμε την πηλιορίτικη στέγη με τις πέτρες και όχι τα κεραμίδια, και η Τρούλη είναι μικρή, δεν είναι ο μεγάλος Τρούλος που γνωρίζουμε στις υπόλοιπες περιοχές, αλλά είναι και η εποχή που χτίστηκε βέβαια, που προσδιορίζει και την αρχιτεκτονική του ναού. Εκεί ο εφημέριος επί 20 χρόνια πατήρ Μιχαήλ Μιχάλαρος θα μας μιλήσει και θα μας πει πάρα πολύ ωραίες ιστορίες για συμβολισμούς, για την ιστορία του ναού, τον οποίο υπεραγαπά μαζί με την πρεσβυτέρα του, τη Βασιλική, έχουν κάνει την Αγία Μαρίνα δικό τους παιδί μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά και εγγόνια τους. Ο κ. Κώστας Γανωτής λέει για τον πατέρα Μιχαήλ ότι είναι ένας ιεραπόστολος σύγχρονος, να πάτε να τον βρείτε, μας είπε. Και εμείς ακολουθήσαμε τη συμβουλή του και πήγαμε και τον ηχογραφήσαμε με πολύ χαρά. Αυτόν λοιπόν σε λίγο θα σας μεταδώσουμε, αυτή την ηχητική κάλυψη, και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Φίλοι μας, συνομιλούμε με τον πατέρα Μιχαήλ Μιχάλαρο. Βρισκόμαστε στην Αγία Μαρίνα, στον Κισό, στο προάβλιο θα λέγαμε του Ιερού Ναού. Ο πατέρ Μιχαήλ κατάγεται από το Βόλο και επί 20 χρόνια είναι εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Κισού. Σας ευχαριστούμε για τη συνέντευξη που μας παραχωρείτε για την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε καλά, σας καλωσορίζω στο χωριό μας, στο όμορφο χωριό. Εγώ εδώ μένω 20 χρόνια, έχω εντυπωσιαστεί από το χωριό και δεν το αλλάζω με τίποτα. Παρόλο που θα έλεγε κανείς ένας άνθρωπος της πόλης θα μπορούσα να πηγαίνω έρχομαι, τούτης όμως έγινε εδώ οροσίβιος. Και ζείτε με την οικογένειά σας την πρεσβυτέρα. Ζω με την οικογένειά μου εδώ, τα πάντα, μεγαλώσανε και τα παιδιά μου. Εντάξει, λίγο μεγάλα τα έφερα εδώ, ήταν πρώτη ηλικίου ο μεγάλος. Και τώρα έχετε εγγόνια. Τώρα έχω και εγγόνια. Και γιο ιερέα. Και γιο ιερέα που χειροτονήθηκε το 10 αυτό, στο 2010. Έχουμε από τον ίδιο επίσκοπο χειροτονία και οι δύο. Θαυμάσια. Πάτε, είναι ένας ιδιαίτερος ναός. Ας πούμε, πριν μπούμε μέσα, στο πλάι θα λέγαμε του Ιερού Ναού, βλέπουμε μία αγιογραφία η οποία είναι λαϊκού ζωγράφου, φαίνεται. Λαϊκού ζωγράφου, ναι, είναι του Παγώνη. Όλες αυτές οι τοιχογραφίες είναι λαϊκός ζωγράφος ο Παγώνης και είναι ακριβώς η απεικόνηση του σουρεαλισμού, αν θέλετε, της αντίληψης αυτή που διαβάζει ο καθένας ένα βιβλίο, σχηματίζει μία εικόνα και την αποδίδει. Εδώ είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Γιατί αυτή η πόρτα που είμαστε εδώ, η πλαϊνή στην πλατεία, πρέπει να πούμε ότι ήταν η πόρτα που έβγαζαν τους κεκοιμημένους, γιατί πίσω από εδώ παλαιότερα ήταν το κημητήριο του χωριού. Οπότε έχει λόγο η τοιχογραφία αυτή, γιατί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ξέρουμε ότι είναι των ψυχών, έτσι. Βλέπετε ότι όλο το σώμα είναι γεμάτο με πρόσωπα. Αυτό είναι ακριβώς όλη η θεολογία μας. Κρατάει την ταυτότητα η ψυχή του σώματος. Είναι η ζωή που δεν χάνεται, έτσι. Ο άνθρωπος δεν είναι πλάστης απώλεια, αλλά η ζωή είναι αιώνιον. Μπορεί να φαίνεται ότι πεθαίνει βιολογικά, αλλά η ψυχή δεν πεθαίνει. Η ψυχή βαστά την ταυτότητα του σώματος για να ενωθεί πάλι με το σώμα στην Ανάσταση των νεκρών. Αυτό το οποίο πιστεύουμε
γιατί αυτή είναι η πεμπτουσία της πίστεώς μας, η Ανάσταση, οπότε θα ενωθεί πάλι το πρόσωπο, έτσι, η ψυχή με το σώμα το οποίο βγήκε, για να έχει και την τελική κρίση. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι και η ελπίδα, ότι μην κλαίτε, μην, εδώ πάλι όλοι, η ζωή υπάρχει, είμαστε ζωντανοί. Παρανάσια, στη μέση? Στη μέση είναι η Αγία Μαρίνα. Δίνει την Αγία Μαρίνα, είναι και το μεγαλινάριο της Αγίας Μαρίνας, τη λαμπάδα πάντα στην Φαϊνή και της Παρθενίας, λέει, τον ασύλλητον θησαυρό, την άσπυλον αμνάδα, Μαρίαν την Αγίαν, λέει, πάντα τιμήσομεν. Και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Έτσι, έχουμε τον Δαβίδ και αυτή εδώ πέρα δεν την καταλαβαίνω τώρα τι είναι, δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Ο Παγώνης είναι πολύ, όχι, είναι, πρέπει να τα έχουν, είναι καταστραμμένα. Δεν είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι, αλλά εδώ πρέπει να σας δώσω χαρακτηριστικά, γιατί γράφει εδώ δέησης της ακριβούς τριανταφύλου. Αυτή η τριανταφύλου, η ακριβή τριανταφύλου, είναι η γιαγιά, υπάρχει εδώ και πηγή ακριβίας, έτσι λέγεται, είναι η γιαγιά του Κλέωνα τριανταφύλου. Ποιος είναι ο Κλέων τριανταφύλου? Ο Ατίκ. Ο Ατίκ γεννήθηκε στον Κισό, δηλαδή είναι από τον Κισό. Αναφέρεται ότι είναι από το Βόλο, αλλά όχι, είναι από τον Κισό. Έτσι. Μάλιστα. Και αυτή η ακριβή είναι η γιαγιά. Και υπάρχει και η λίμνη ακριβίας, έτσι λέγεται. Και μου έκανε και εντύπωση όταν είχα έρθει που διάβαζα την πινακίδα λίμνη ακριβίας. Τι ακριβίας? Όπως λέμε με την ακρίβεια, έτσι, με έψιλον γιώτα και λοιπά. Λέω, τι σημαίνει αυτό? Και δεν μου ερμηνεύει, δεν μου έλεγε κανείς τίποτα. Έτσι λέγεται η πηγή. Αλλά πρέπει να ήταν η πηγή της γιαγιάς εκεί, γιατί είχαν και τα πηγάδια, είχαν τα αυτά, τα σπίτια τότε, και κάποιος το έδωσε ότι είναι της ακριβής και παρέμεινε έτσι. Τώρα αυτό όλο βέβαια χάθηκαν, ήταν στην Αίγυπτο αυτή, είχαν βαμβακοπαραγωγή οι γονείς του Ατίκ, ο παππούς του Ατίκ μάλλον και λοιπά, οπότε είχαν πάει στην Αίγυπτο, γιατί η φυγή αυτή όλων εδώ των πληρωτών ήταν προς Αίγυπτο. Είχαν διακομιστικό εμπόριο με την πόλη, με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, με τη Ρωσία. Έχουμε ένα ρωσικό εδώ επιτάφιο, ο οποίος είναι γραμμένος, θα έλεγα, ας πούμε, όπως λέμε εμείς, αρχαία ελληνική. Κάπως έτσι, γιατί έχει έρθει εδώ ο Ρώσος πρέσβης, ο Αντρέι, πολλά χρόνια τώρα. Μας χάρισε και 12 υπολογιστές τότε με ένα πρόγραμμα Γαλιλαίος που μας δίνανε εδώ, γιατί τους χρειαζόμασταν, γιατί εδώ πρέπει να σας πω ότι πριν 10 χρόνια διδάσκαμε και βάσεις δεδομένων για τα παιδιά. Έπρεπε, ναι, έχει έρθει τότε και ο μακαριστός Χριστόδουλος εδώ, γιατί άκουσε για αυτή την προσπάθειά μας και ήρθε να δει, και ο γυναικονίτης εδώ ήταν γεμάτος με 12 υπολογιστές που μας έδωσε ρωσική πρεσβεία, και ο πρέσβης δεν μπορούσε να το διαβάσει, λέει, να είναι αρχαία, θα μπορούσαμε να πούμε, ρωσικά, λέει. Αλλά αναφέρει για τον Ιωσήφ. Είναι αυτό που λέμε για τον Ιωσήφ, που λέει «Τη συνδώνει καθαράν η λύσα και αρώμα, σε μνήματι κενό και δεύσα απέθετο». Αυτό γράφει γύρω. Ο ευσχήμων Ιωσήφ δηλαδή. Ναι. Αυτό που διαβάζουμε. Η εκκλησία από πότε χρονολογείται αυτή? Η εκκλησία χρονολογείται από το 1650. Ακριβώς δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Λέμε το 1650. Γιατί σε μια έρευνα που έκανα, έχω γράψει βιβλίο αυτό για την θεολογική ερμηνεία των ηχογραφιών του Παγώνη, οπότε βρήκα αυτή τη σφραγίδα. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι αυτή ήταν και η διπλωματική μου εργασία. Σπούδασα μεγάλος εγώ. Και ήταν και η διπλωματική μου εργασία. Βρήκα λοιπόν αυτή τη σφραγίδα, η οποία έλεγε τα κομμάτια του τέμπλου αυτού είναι της Αγίας Μαρίνας Κισού 1650. Γιατί η αρχαιολογική υπηρεσία προσδιορίζει το 1745 ημερομηνία, έτσι, κτίσεως του ναού. Αυτό προφανώς πρέπει να ήταν μια ημερομηνία ανακαίνησης του ναού και όχι, γιατί δεν δικαιολογείται αυτό. Και επιβεβαιώθηκε αυτή η σφραγίδα, γιατί μέσα στο ιερό βρήκαμε τοιχογραφίες, τώρα τελευταία που κάναμε μια, επειδή υπήρχε υγρασία μέσα στο ναό, και τους κάψαμε έτσι λίγο να δούμε, ξεφλουδίσαμε τα φουσκωμένα αυτά, πως τους οβάδες, άρχισε να αποκαλύπτεται τοιχογραφίες από κάτω, οπότε ήταν το 17ο αιώνα, ήταν 1600, με 1700. Άρα λοιπόν το 1650 που έλεγε η σφραγίδα ήταν επιβεβαιωμένο. Βέβαια η σφραγίδα ήταν εξή, ήταν σιδερένια, από ό,τι μου είπε ένας ψάλτης εδώ, ο Μακαρίτης τώρα, ο Δήμου,
Ευστάθιος Δήμου λεγόταν, λέει τότε με το μαγαρί του Παπα-Νικόλα, γιατί είχε πεθάνει πιο μπροστά ο Παπα-Νικόλας. Τη δώσαμε σε έναν τυπογράφο να δούμε τι είναι αυτή η σφραγίδα. Εκείνος φαίνεται κράτησε την, γιατί είδε την αξία της σφραγίδας. Τους έδωσε την καινούρια, δεν ξέραν και αυτή την αξία και χάθηκε αυτό. Βέβαια στο βιβλίο το αναφέρω, γιατί εντάξει, όλα δεν μπορείς να τα τεκμηριώσεις πάντα με ιστορικές πηγές. Υπάρχουν και οι προφορικές πηγές. Εξάλλου η Εκκλησία μας έχει και την ιερά παράδοση μέσα. Την προφορική παράδοση. Βέβαια, τι να κάνουμε, δεν γίνεται. Οπότε εσείς μελετήσατε για να κάνετε και την διατριβή σας. Έχω μελετήσει πάρα πολύ. Είναι κομμάτι της ζωής μου ο ναός αυτός, όπως είναι και της πρεσβυτέρας μου. Δηλαδή, έχουμε αφιερωθεί και οι δυο. Για οτιδήποτε δεν θα μας πειράξει να μας πει οτιδήποτε κανείς, ό,τι θέλει, ακόμη και για την προσωπική μας ζωή και το αυτό να μας, και να μας υβρίσει ακόμη. Δεν είναι εδώ. Εάν πει κάτι για τον ναό, θα μας βρει μπροστά του. Δεν αντέχεται. Ναι, αυτό. Ναι, είναι δουλειά. Είναι δουλειά. Είναι πάρα πολύ δουλειά και τώρα είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι και ευχαριστημένοι που ο ναός εντάσσεται πλέον στο ΕΣΠΑ και θα δρομολογηθεί ώστε να γίνουν οι στερεώσεις των τοιχογραφιών, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα. Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα το που το καταφέρατε. Να είναι καλά και η Υπουργός Πολιτισμού, η οποία η κυρία Μενδώνη, η οποία παλαιότερα είχε και την ιδιότητα της υπευθύνου των αρχαιοτήτων στην Ελλάδα, ήταν πάρα πολύ καλό. Λες και το έβαλε ο Θεός ή η Αγία Μαρίνα οδήγησε τα πράγματα έτσι, να αναλάβει και ήταν από τις πρώτες δραστηριότητες να εντάξει το ναό αυτόν στο. Μα είναι και μνημείο. Είναι έτσι. Ένα μνημείο της περιοχής εδώ του Ανατολικού Πηλίου, αλλά θα μπορούσα να πω και της Θεσσαλίας ακόμη. Αλλά τι Θεσσαλία είναι, τα μνημεία πλέον ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Δεν υπάρχει αν είναι εδώ ή αν είναι εκεί. Είναι Ελλάδα. Έτσι, άλλωστε όλοι όσοι ερχόμαστε εδώ το νιώθουμε δικό μας. Έτσι. Πατέρα Μιχαήλ, το τέμπλο που είναι μοναδικό έτσι, από πότε χρονολογείται? Το τέμπλο είναι γύρω στο 1700 με 1720. Δεν υπάρχει ακριβή, εδώ πέρα δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Το μόνο ακριβέ στοιχείο είναι αυτό που γράφει επάνω το βόρειο παραπόρτιο, ότι εχρυσώθη το τέμπλο αυτό το 1793. Οπότε αυτό είναι... Και επειδή η παράδοση γράφει για 60 χρόνια ένας λαογράφος εδώ της περιοχής μας, ο Κίτσος Μακρής, ίσως είναι γνωστός και ευρύτερα, αναφέρει ότι χρειάστηκαν 60 χρόνια για να, γιατί όλο αυτό που βλέπετε το τέμπλο είναι χειροποίητο. Έργο ζωής ή του καλλιτέχνη. Δεν νομίζω να είναι, όταν λέμε 60 χρόνια, αποκλείεται ένας να ζει 60 χρόνια. Γιατί πότε άρχισε να το φτιάνει. Σίγουρα είναι δύο γενιές. Αν δεν γνωρίζουμε τον καλλιτέχνη, τον ξυλογραφικό. Δεν έχουμε στοιχεία. Δεν ξέρω αν υπήρχαν τα στοιχεία αυτά. Το κακό είναι ότι με τους ανθρώπους εδώ, ακόμη και οι νεότεροι, δεν ξέρανε, δεν είναι γνώστες της αξίας των αρχείων και όλα αυτά. Εντάξει, είναι περιοχές που ήταν λίγο υποβαθμισμένες σε όλα. Και άλλοι καιροί, η παιδεία δεν ήταν. Ακριβώς, ναι, μην κοιτάτε τώρα που έτσι. Όλοι έχουμε στραφεί προς τα γράμματα και αυτά. Και δεν είναι κακό βέβαια που είναι αυτή η στροφή. Τότε απέτρεπαν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, γιατί απαιτούσε και έξοδα στην οικογένεια, γιατί το παιδί έπρεπε να φύγει σε μια μικρή ηλικία από το χωριό να πάει στην πόλη. Δεν είχαν τα λεφτά οι άνθρωποι τότε να τα συντηρούν, να νοικιάσουν ένα σπίτι να κάνουν, και εξάλλου ποιος θα μπορούσε να τους στείλει λεφτά και να φάνε τα παιδιά και να σπουδάσουν και να μάθουν γράμματα, και μένανε στο χωριό. Οπότε σιγά σιγά. Αυτό είναι κέντημα το τέμπλο. Έτσι, ναι, είναι όλο χειροποίητο, είναι χρυσός. Χρυσός. Είναι χρυσός. Αυτό που βλέπετε είναι χρυσός που γυαλίζει. Κολλημένος σε είναι φύλλα. Ξέρετε, τα μέταλλα έχουν δύο ιδιότητες. Γίνονται ελατά και όλκημα. Ελατά είναι όταν γίνονται φύλλα δηλαδή, και όλκημα όταν γίνονται σύρμα. Αυτά τα σύρματα που βλέπουμε γύρω γύρω σαν φωτοστέφανα στους Αγίους, τα σύρμάτινα, είναι μέταλλο το σύρμα. Το μέταλλο λοιπόν όταν το έλξεις, έτσι, γίνεται σύρμα, λοιπόν, που σημαίνει έλκο, και μάλιστα το είχα αναλύσει σε μια παράκληση αυτό, εκεί που λέει χέρι ολκάς. Ολκάς βέβαια ήταν το πλοίο, ήταν τα πλοία, οι μαούνες εκείνες στην αρχαία Ελλάδα που έβαζαν τα πράγματα και τα τραβούσανε. Το ολκάς όμως μπορεί να είναι η ονομασία αυτών των πλοίων, εν πάση περιπτώσει που τα τραβούσανε. Αλλά το ολκάδι ήταν το όλκιμο, αυτό που τραβιέται δηλαδή. Δίνανε το στόχο, γιατί το πλοίο είναι ναύς. Ναι.
Εξού και το, αυτά τα σίδρα που δέναν τα πλοία που λέγονται ναυδέτα. Έτσι. Και το είχα κάνει ανάλυση, ας πούμε, ότι κοιτάξτε, χαίρε ολκάς. Δηλαδή, χαίρε εσύ που μας τραβά, που μας έλκεις, ας πούμε. Έδωσα μια άλλη διάσταση, μην πούμε το πλοίο ή εκείνο. Ας δούμε και κάτι άλλο πιο τεχνοκρατικό, να πούμε, τεχνολογικό. Τώρα δεν ξέρω πώς να πω την έκφραση αυτή. Δεν μου έρχεται κιόλας. Στο μυαλό. Ναι, πάντω είναι ένα καλλιτέχνημα. Ένα καλλιτέχνημα. Ένα καλλιτέχνημα που δεν βρίσκει ομοιό του. Όχι. Αν λέτε ότι έγινε επί 60 χρόνια, ας πούμε, δημιουργόταν, είναι λογικό. Μαθαίνουμε γενικά και από άλλα τέμπλα. Όχι τέτοια ομορφιά. Έχουμε δει όμως το Γαλαξίδι. Λένε όσοι κράτησαν αρχεία ότι ένας καλλιτέχνης, ένας ξυλολήπτης μπορούσε να κάτσει όλη του τη ζωή εκεί, σε αυτό το χωριό, ναι, ακριβώς, να το φτιάξει. Ακριβώς αυτό γινότανε. Εδώ έρχονταν τα μπουλούκια. Ο Παγώνης είναι ένα παιδί γεννημένο εδώ στη Δράκια του Πηλίου. Γι' αυτό και σε πολλά έργα εδώ έχω εγώ εικόνες τέτοιες που αναφέρεται από την πίσω μεριά που υπογράφει ως Δρακιώτης. Ο πατέρας του όμως είναι. Ένα χωριό εδώ κοντά. Στα Χάνια του Πηλίου. Ακριβώς κάτω από τα Χάνια, όποιος έρθει στα Χάνια του Πηλίου και από κοιτάξει κάτω Παγώνης. Το χωριό, είναι ναι, η Δράκια. Είναι το χωριό του Παγώνη. Μαρτυρικό χωριό. Σκοτώσαν οι Γερμανοί όλους τους τότε στον πόλεμο, όλους τους κατοίκους. Έζησε όμως ένας, και ο οποίος αφηγήθηκε την όλη ιστορία, πώς γλίτωσε. Και από εκεί είναι ο Παγώνης. Ο Παγώνης λοιπόν είναι παιδί ενός ανθρώπου που ήρθε από τις χιονιάδες Υπήρου, ήρθε στο Πήλιο εκείνος. Ερχόταν το Αγίου Γεωργίου, που αρχίζει μετά το Πάσχα, δηλαδή που αρχίζει το καλοκαίρι, και φεύγαν το Αγίου Δημητρίου το χειμώνα. Κάποιοι όμως δεν έφευγαν, γιατί εντάξει, άνθρωποι ήταν, αγαπούσαν. Και αυτό σημαίνει άνθρωπος, έτσι. Είναι αγάπη. Είχαν καρδιά οι άνθρωποι. Και λογικό είναι, παντρεύονταν, μέναν εδώ και έτσι αναπτύχθηκαν και οι περιοχές, έτσι, και τα χωριά. Και γεννήθηκε ο Παγώνης, ο οποίος Παγώνης κάποια στιγμή γράφει εδώ στην πρώτη κολόνα ότι είναι από τους χιονιάδες, βέβαια κατάγεται, και είναι από τη φυλή Πασχαλάδη. Δηλαδή η οικογένειά του, το γενολογικό του δέντρο, που το πήρε από τη μητέρα βέβαια, γιατί από εκεί παίρνουμε το γένος, έτσι. Μπορεί να έχουμε το επίθετο του πατέρα μας, αλλά έχουμε το γένος της μητέρας. Λέει ότι ήταν Πασχαλάδη. Είμαι από εκείνη την οικογένεια των ζωγράφων, έτσι. Και το έγραψε. Και αυτό. Το έγραψε, βέβαια, μα ήταν η ταυτότητά του. Βέβαια γράφει Κωνσταντή, τον Παγώνη το λέγανε Γιάννη. Αλλά ποιος είναι, δίναν το όνομα του πατέρα. Mm-hmm. Του Κωνσταντή ο γιος. Παγώνης Κωνσταντή. Του Κωνσταντή έτσι. Ο γιος. Δεν ήθελε να πει το όνομά του. Αφού λέγανε είναι του Κωνσταντή. Άρα ο γιος του Κωνσταντή. Μάλιστα. Γι' αυτό και πολλές φορές σύνηθες στην πατρίδα μας οι γυναίκες να παίρνουν το όνομα του άντρα στα χωριά. Θανάσαινα, Γιώργιανα, Σταμάτενα, ξέρω εγώ, έτσι. Έτσι είναι. Τώρα οι αγιογραφίες φαίνονται ότι είναι λαϊκού ζωγράφου. Δεν είχε σπουδάσει του Κωνσταντίου γιος ο Παγώνης? Δεν ξέρω αν είχε σπουδάσει σε ποια σχολή. Εδώ μιλάμε ακριβώς στην κολόνα αυτή. Γράφει από πίσω μήνα Μάρτιο. Μηνύ Μαρτίο, λέει, διαχειρός Παγουνή Κωνσταντή, Παγώνης δηλαδή του Κωνσταντή, αυτό εννοεί, εν έτη 1802, άρα τελείωσε το 1802, γιατί όταν τελειώνεις ένα έργο υπογράφεις, δεν υπογράφεις όταν αρχίζεις, όταν το τελειώνεις, άρα 1802, πριν την Επανάσταση. Τελείωσε. Τελείωσε την αγιογράφηση, μήνα Μάρτιο, όλο το έργο αυτό. Και προφανώς θα είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα. Γιατί είναι πιστεύω, δουλειά, ναι, βέβαια, γιατί πολύ δεν δουλειά. Είναι πολλή δουλειά εδώ. Είναι δεν όλος ο ναός αγιογραφημένος. Και βλέπετε, εδώ είναι ένα πάντρεμα, θα λέγαμε, της λαϊκής έκφρασης με την θεολογία. Ακριβώς αυτό το πράγμα έχει κάνει. Βλέπεις τώρα αυτά τα πρόσωπα που είναι στις κολόνες και ενώ λες τι είναι αυτό, αν γνωρίζεις θεολογία, έρχεσαι μέσα και λες απλό είναι. Είναι τα έσχατα, ο βριθμός και τριγμός των οδόντων. Και αυτά που είναι στο στόμα είναι οι σάλπικες, η πέμπτη και έκτη σάλπικα, οι σάλπικες της Κρίσεως που αναφέρει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Και όλο αυτό είναι μέσα σε μια περγαμηνή, το βλέπετε, είναι σαν μια γραφή, έτσι, το λέει κάποια γραφή. Και αμέσως προσδιορίζεσαι, μόλις τα είδα αυτά, κατάλαβα. Και αντιλήφθηκα ότι εδώ έχουμε ιστορία, γραμμένη ιστορία η οποία δεν μιλάει. Αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι πώς ένας άνθρωπος, ο Παγώνης, ας πούμε, εκείνη την εποχή,
που τελείωσε το 1800, από πού τα είχε διδαχτεί όλα αυτά και πώς ήξερε πού θα μπει το καθένα εκεί στη θέση του. Επειδή πώς τα σπουδάσανε. Βούλεψα πάρα πολύ σε αυτά. Ναι, αυτό που οι πηγές αναφέρουν ότι οι άνθρωποι αυτοί διάβασαν πρώτα το τι ήθελαν να κάνουν. Δεν πένανε, βάζαν τον καμβάτ. Τώρα ίσως δεν ξέρω και αυτά πώς γίνονται. Να λέω και κάποιες ανακρίβειες, ας μας συγχωρέσουν οι ειδικοί. Και παίρνουν ένα πινέλο και αρχίζουν και ζωγραφίζουν. Διαβάζανε, καταλαβαίνανε τι ακριβώς έπρεπε να έλεγε το κείμενο και μετά, αφού όταν διαβάζεις, αντιλαμβάνεσαι, κάνεις μια εικόνα μέσα σου και προσπαθείς να την αποδώσεις. Γι' αυτό και το ραδιόφωνο, μια που μιλάμε εδώ, είναι ένα αντικατάστατο. Έτσι, σ' αφήνει να σκεφτείς, να αρχίσεις να ταξιδέψεις, να πεις αυτό που. Και ο καθένας κάνει το δικό του. Αλλά να εκφράσει αυτό που είναι. Αυτό δεν κάνουν και στο δημοτικό σχολείο τα μικρά παιδιά διαβάζοντας μια εικόνα. Τι προσπαθεί, προσπαθεί να δείξει στο μικρό παιδί τι βλέπει να το εκφράσει. Αυτό ακριβώς γινόταν και εδώ. Και απέδωσε αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται κάποιος να σπουδάσει. Αρκεί να μπορεί να διαβάσει, να ήξερε να διαβάζει εκείνη την εποχή και να μπορέσει αυτό το πράγμα να το αποδώσει. Και το απέδωσε με το καλύτερο. Βέβαια, υπήρχαν και τα λεγόμενα αμφίβολα, ανθίβολα. Τώρα το θυμήθηκα, ανθίβολα, συγγνώμη που είπα λάθος την έκφραση, τα οποία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά αντίγραφα. Για σκεφτείτε, οι γυναίκες όταν θέλανε να φτιάξουν ένα κέντυμα, δεν πηγαίναν στα μαγαζιά και πέραν τα σχέδια. Και πάνω σε αυτό διάλεγε, α, αυτό θα κάνω, έλεγε. Διάλεγε λοιπόν το σχέδιο αυτό και το μετρούσαν, μετρητής πώς τα λέγανε αυτά, και αρχίσαν και τα κεντούσανε. Οι ζωγράφοι λοιπόν αυτοί είχαν τέτοια σχέδια, εργασίες, και οι καλοί ζωγράφοι είχαν πάρα πολλά. Δηλαδή φαίνονταν η δουλειά τους από το πόσο ανθίβολα είχε. Είχε πολλά αντίγραφα, πολλά σχέδια, άρα είχε να επιλέξει ο πελάτης. Και μέσα από εκεί γράφανε. Δεν χρειάζεται πάντα όλα να τα διάβαζαν και να τα. Και αφού λοιπόν επιλέγανε μέσα από αυτά τι θέλανε να κάνουν, αρχίζαν και ζωγραφίζανε. Βέβαια τότε δεν υπήρχε, δεν ήταν αυτό που λέμε σήμερα, ξέρω εγώ, ζωγράφισα με τον Αγιώργη. Κάνουν θεματικές ενότητες. Και από ό,τι βλέπετε εδώ είναι κομμάτια μεγάλα και του Ευαγγελίου και της Καινής Διαθήκης, έτσι, και από την Παλαιά Διαθήκη, μεγάλα κομμάτια τα οποία οι άνθρωποι στη συνέχεια εδώ τα ανέλυαν. Να το κρυφό σχολείο αν θέλετε. Κάνω ακριβώς να είναι μια τρύπα και να είναι. Ήταν ένας ναός που μέσα από την εικόνα ο παπάς, ο ιερέας, δίδασκε στα παιδάκια και την θεολογία και τα θρησκευτικά, να πούμε, και μαθαίνανε να διαβάζουν και ξέραν και την ιστορία τους. Πάντως βλέπουμε, ας πούμε, εικόνες και ιστορίες, όπως είπατε προηγουμένως, τις οποίες δεν συνηθίζονται στους ναούς να τα παρατηρούμε, να τα βλέπουμε. Δεν υπάρχουν, δεν είναι αγιογραφημένα. Δεν είναι αγιογραφημένα, γιατί έχουμε μάθει σε έναν άλλον τρόπο τώρα διακόσμηση να περιγράψουμε άλλο. Κάτι γιατί, θέλετε, για να το κάνουμε εικόνα στο ραδιόφωνο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε εδώ στην πρώτη κολόνα, και λέω την πρώτη κολόνα, είναι ο αποκεφαλισμός του Ιωάννου του Προδρόμου. Έτσι, ακριβώς από κάτω σε ένα μικρό κομμάτι έχει τον Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας είναι ο πατέρας του Προδρόμου. Κοιτάξτε να δείτε τι όμορφο. Γιατί αποκεφαλίστηκε ο Ιωάννης, πέρα από αυτά, γιατί υποσχέθηκε ο Ηρώδης στην Σαλόμη που χόρεψε ωραία και αυτά, και το κορίτσι να τρελάρα. Συγγνώμη και αυτό. Μα ναι. Λοιπόν, που απαιτεί, επειδή χόρεψε καλά το κορίτσι. Βλέπετε, στην πόρτα τα εκεί. Τα μαλλιά, ναι, από το χορό τα είχα που ανεμίζανε και λοιπά. Τόσο πολύ ναι, ήταν εντυπωσιακός ο χορός. Και αμέσως σχηματίζεται η εικόνα. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, το κεφάλι του στο πιάτο, ο Δήμιος, η Σαλόμη, ο Ζαχαρίας. Ακριβώς απέναντι τώρα, τι έχουμε. Έχουμε τον Κύριό μας, τον Χριστό, επάνω σε ένα όρος, αν θέλετε, και δίπλα φαίνεται ότι ο Σατανάς κατακριμνίζεται. Είπαγε ο πίσω μου Σατανά. Βέβαια, το είπαγε ο πίσω μου Σατανά. Εντάξει, δεν έγινε σε όρος, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει ότι ο Κύριος εδώ ήρθε, ασκήθηκε στην έρημο 40 μέρες, όταν πείνασε, λέγει,
άφησε τη φύση την ανθρώπινη να πεινάσει, ήρθε ο σατανάς, κάνε τις πέτρες ψωμί φάει, και λέει ούκαι πάρτο ζήσετε μόνο ο άνθρωπος κλπ. Δείχνει τους, ακριβώς έτσι χωρίζει πάλι την εικόνα και από κάτω έχει τον Δαβίδ. Ο κύριος δεν έχει πατέρα, δεν... έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε από τη γενιά του Δαβίδ, προφητεία. Άρα τελειώνει μια εποχή, τελειώνει ο Ιάννης ο πρόδρομος με την Παλαιά Διαθήκη και αρχίζει νέα εποχή, Καινή Διαθήκη. Κοιτάξτε πώς μιλάμε. Στη συνέχεια απέναντι. Έχουμε, ακριβώς απέναντι, στις άλλες τέσσερις κολόνες έχουμε τους τέσσερις Ευαγγελιστάς. Καινή Διαθήκη. Καινή Διαθήκη, διάδοση του Ευαγγελίου. Που διαδέσεις στο Ευαγγέλιο, κολόνες. Ο Λουκάς, ο Ματθαίος, έτσι, ο Ιωάννης. Αυτό είναι σπουδαίο. Αλλά σε κάθε κείωνα, έτσι, υπάρχει και ένα πρόσωπο από αυτά που δείχνουν αυτό που είπαμε, ναι, είναι ο βριθμός και ο τρόμος. Ναι, αυτό είναι τώρα στην κολόνα, αλλά εάν το δει κανείς μεμονωμένα έτσι, είναι αυτό που είπαμε. Είναι σε συνδυασμό όμως με τον πρώτο Τρούλο εδώ. Στον πρώτο Τρούλο, όπου απεικονίζεται ο Θεός. Εδώ έχουμε τώρα μια παράβαση, αν θέλει. Απεικονίζεται ο Θεός, δεν το γνωρίζουμε. Δεν απεικονίζεται ο Θεός. Τώρα εντάξει, ο Παγώνης τώρα εκείνη την εποχή, γιατί ο Καραβάτζιο δεν απεικονίζεται το Θεό στον πίνακα της δημιουργίας. Η τέχνη. Αλλά δεν θέλει όμως να δείξει το Θεό. Έχει έναν θρόνο άδειο. Στο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε την Κυριακή τον Απόκρεο, λέγει ο Χριστός την παραβολή της τελικής κρίσης. Δεν λέει θα χωριστούν οι άνθρωποι όπως τα πρόβατα από τα ερήφια και τα μεν πρόβατα εκ δεξιών τα δε ερήφια εξεβούν ήμουν και ερεί ο βασιλεύς δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου. Να ο πατήρ γιατί απεικονίζεται, βλέπει τον έχει και γέρο με άσπρα γένια, γιατί αν το δούμε αυτό τώρα θεολογικά τον εντάσσουμε στο χρόνο, άρα δεν είναι Θεός, είναι φθαρτός προς Θεού, αλλά δεν μπορεί να βάλει και ένα αυτό, βάζει για να δείξει τη σοφία. Βάζουμε λοιπόν ένα γέρο. Ο Θεός γέρος, έτσι, σοφός, πάνσοφος και ο αιώνιος, έτσι, για να δείξουμε και... Ακριβώς. Δεν ξέρω πότε είναι γέρος, βαθιά γεράματα. Να, αλλά είναι, έχει όμως τον θρόνο, η βασιλεία του πατρός. Θρόνος, βασιλεία. Άδειος όμως. Ναι, περιμένει εμάς τη Δευτέρα Παρουσία. Δεύτερη ευλογημένη του πατρός, να καθίσουμε εκ δεξιών του πατρός. Οι άνθρωποι, ήρθε η ανθρώπινη φύση, δεν λέμε στην ανάληψη. Ανελήφθης εν δόξη, τι ωραία αυτά, τροπάρια, είναι φανταστικά. Όλα αυτά όταν αναλύσει κανείς, αντιλαμβάνεται το μεγαλείο, δηλαδή σήμερα αν θα μπορούσαμε να υπήρχε, να τα δώσουμε Νόμπελ κάποιος, αυτά είναι όχι Νόμπελ λογοτεχνίας, και εγώ δεν ξέρω τι έπρεπε να πάρουν. Συνομιλούμε με τον πατέρα Μιχαήλ, εφημέριο επί 20 χρόνια, στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας, εδώ, στον Κισό, και μας λέει άρρητα ρήματα, μας λέει για τον Παγώνη, τον άνθρωπο που ήρθε, αγιογράφησε, θεολόγησε για να μάθουν οι άνθρωποι τότε. Η τελευταία του αγιογράφηση μας είπε είναι το 1802. Ναι, ο ίδιος ο πατήρ Μιχαήλ έχει μελετήσει, έχει σπουδάσει και έχει γράψει και ένα βιβλίο. Και βέβαια όλη του αυτή η μελέτη είναι πλέον αφομοιωμένη και μας τα λέει μέσα από την ψυχή του όλα αυτά και με τεκμήρια. Και συνεχίζουμε βέβαια εμείς την αφήγηση. Μετά έχουμε λοιπόν σε κάθε κείον αυτό που είναι εντυπωσιακό, δηλαδή θα λέγαμε ότι έχει μια αιμονή ο Παγώνης με αυτό, με την κοιτάξτε, αποκάλυψη. Εγώ έτσι δίνω δύο, τι λέτε, δύο εξηγήσεις. Η άσχημη αυτή η προσωπίδα, μορφή, έτσι, ναι, αυτό το προσωπείο. Που έχει σάλπη, εδώ. Ναι, ναι, είναι σάλπη, είναι υπομορφή κέρας, η κέρατος, το κέρας. Δεν θα βάλει τώρα κάποια τρομπέτα ή αυτά με πλήτρα, έβαλε το κέρας. Κοιτάξτε, ο ένας λόγος, αν το δούμε, είναι το ανθρώπινο στοιχείο. Ποιο είναι? Βρήκαμε αυτό, μας άρεσε, έξι κολόνες, ένα, κάνει τα ίδια. Και για να γεμίσουμε και το χώρο, ευκολία. Το άλλο είναι ότι είναι το αντρικό και το γυναικείο, έτσι. Αυτοί που κάθονται από εδώ να μην γυρίζουν το κεφάλι από πάνω, βλέπουν απέναντι. Ο άλλος βλέπει απέναντι, άρα μαθαίνει. Το δεύτερο είναι, αυτό είναι ένα κομμάτι, το ανθρώπινο. Το δεύτερο είναι, ζούμε. Αυτό είναι ότι αυτή η ζωή του χριστιανού, αυτό είναι. Είναι η προετοιμασία, η άθληση, αν θέλετε, στη ζωή αυτή για να κερδίσει τη βασιλεία, την αιωνιότητα. Γι' αυτό και όλη η θεολογία αναπτύσσεται στους Τρούλους.
Είδαμε ένθεν και κακήθεν των τρούλων που περπατάμε, είναι η ζωή του Κυρίου, η επίγεια ζωή. Γι' αυτό έχει και θαύματα από την Καινή Διαθήκη, από την επίγεια ζωή του Κυρίου. Έχει την άμπελο, ανάγλυφη, εγώ είμαι η άμπελος, εμείς στα κλίματα. Αλλά όλη η θεολογία μετά που φεύγεις από αυτή τη ζωή έρχεται στους τρούλους. Γιατί έρχεται στους τρούλους? Γιατί ο τρούλος σε ανεβάζει προς το Θείο. Το σημαντικό όμως εδώ είναι, αν δει κανείς τους τρούλους, είναι τέσσερις στη σειρά. Ο τέταρτος τρούλος, μεγάλος, γιατί έχει και το μικρό που μπαίνει ο Σταυρός, έτσι, η θήκη του Σταυρού. Αλλά αυτοί οι τέσσερις τρούλοι μεγάλοι, ο ένας απεικονίζει τον Θεό, είπαμε, ο πρώτος, με τη βασιλεία. Ο δεύτερος είναι ο Παντοκράτορας, ο Χριστός. Και στη θέση του θρόνου έχει την Αγία Τράπεζα. Έχει το μαρτύριο του Κυρίου. Τη λόγχη και το σταυρό. Και ο τρίτος τρούλος... Τι θεολόγος αυτός ο Παγώνης. Αυτά είναι. Αυτό είναι. Είναι όμως και η έμπνευση που έρχεται από το Θεό, την ώρα που... Έτσι. Είναι και αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί νίστευαν. Πριν ξεκινήσω να κάνουν το οτιδήποτε, νίστευαν. Εδώ σήμερα έχουμε φτάσει σε σημείο, αν πας... Όλοι πηγαίνουμε σε μια ταβέρνα, σε ένα αυτό, καθόμαστε εκεί να φά. Δεν ξέρω αν θα δείτε άνθρωπο να κάνει το σταυρό του για να φάει. Αν δεν τολμήσει κανείς να φάει, θα τον κοροϊδεύουν οι άλλοι. Δηλαδή θα με κοροϊδέψουν, γιατί θα εκφράσω την αγάπη μου προς το Θεό, ή τέλος πάντων ευλογώ τον εαυτό μου να είναι και ο Χριστός παρέα με αυτό που κάνω. Και ο τελευταίος τρόπος, ο τέταρτος, απεικονίζει. Ναι, ο τρίτος, είπαμε, έχει την Αγία, έχει την Παναγία. Η Παναγία είναι εν μέσω φλογών. Κοιτάξτε, είναι η προεικόνηση της Παναγίας από την φλεγωμένη και μη καιωμένη βάτο. Έχουμε Παλαιά Διαθήκη εδώ. Έτσι. Τότε με το Μωυσή. Επιπλέον, πού άλλο έχουμε προεικόνηση της Παναγίας? Στη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Δεν ξανάγαινε ποτέ αυτό το πράγμα. Όπως και δεν θα ξαναγίνει ποτέ γέννηση αυτή που έγινε με τον Κύριο. Δεν θα ξαναγίνει ποτέ τέτοια γέννηση. Και η τρίτη προεικόνηση της Παναγίας στην Παλαιά Διαθήκη είναι η σκάλα του Ιακώβου. Έτσι. Που λέγουμε και στους χαιρετισμούς, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Και αυτό που λέμε στους χαιρετισμούς, έτσι, που είναι η Παναγία. Ο τέταρτος τρολός απεικονίζει την Αγία Μαρίνα, αφιερωμένο στο ναό. Και δείχνει εδώ και το μαρτύριο της Αγίας Μαρίνας. Προσέξτε όμως πως η Αγία Μαρίνα κοιτά προς τον Χριστό. Είναι ανάποδα τα κεφάλια τους, βλέπετε. Αν μπει κανείς από την πόρτα του ναού, την κεντρική πόρτα, την Αγία Μαρίνα τη βλέπει ανάποδα. Ενώ βλέπει σωστά την Παναγία, τον Χριστό και, αν θέλετε, τον Θεό που απεικονίζεται στον πρώτο. Βγαίνοντας έξω, επειδή ρίχνουμε πάντα και μια τελευταία ματιά, έτσι σαν εντύπωση, βλέπεις τώρα και την Αγία Μαρίνα, τον Άγιο που είναι αφιερωμένος ο ναός, να σε κοιτά και αυτό σωστά όπως πρέπει. Οπότε φεύγεις γεμάτος. Ήταν μια συνήθεια τότε των καλλιτεχνών, όταν είχαν τέτοιους έτσι τρούλους, να ζωγραφίζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι ακόμη που είναι ιδιαίτερο εδώ, για να το πούμε στους ακροατές μας? Εσείς που τα έχετε μελετήσει κυρίως αυτά πολύ καιρό, κοιτάξτε, πολλά χρόνια. Ναι, είναι πάρα πολύ ζήτε ωραίο. Αυτά. Ναι, ελάτε εδώ να δείτε. Σε αυτό το σημείο είναι εδώ αυτό που έλεγε ο Κύριος υποκριτά, λέει, βγάλε τη δοκό που έχει στο μάτι σου, γιατί ο άλλος βλέπεις την αγκίδα που έχει ο άλλος και το δοκάρι που έχεις εσύ δεν το βλέπεις. Κοιτάξτε τι ωραία. Να το περιγράψουμε λίγο. Ναι, έχει έναν άνθρωπο ευσεβέστατο και μάλιστα εδώ μπορώ να πω και ότι είναι και λαογραφική αυτή. Είναι σαν να είναι την εποχή εκείνη, σαν φουφούλ. Παντελόνια, τα παντελόνια τότε, ναι, επί Τουρκοκρατίας και τέτοια, έτσι. Αυτός έχει κάτι στο μάτι του. Είναι η αγκίδα που λέει, είναι ο άλλος. Αναφέρεται σε εκείνον ο οποίος είναι ο πλούσιος, είδατε, που έχει με τα φανταχτερά αυτά, ρούχα και λοιπά, έχει ένα δοκάρι, ένα κλαδί ολόκληρο στο μάτι του, αλλά δείχνει όμως με το χέρι του τον άλλον, ο οποίος τα έχει στα σταυρωμένα τα χέρια του έτσι προς το στήθος του. Προφανώς μπορεί να προσεύχεται ο άνθρωπος. Ευλαβής φαίνεται. Ευλαβής, ναι. Και ο άλλος είναι μέσα στην πολυτέλεια. Έτσι, στην πολυτέλεια και στην υπερηφάνεια, και τον δείχνει έτσι με το χέρι, αλλά δεν βλέπει το δοκάρι που έχει στα μάτια του.
Τι ωραίο. Και έχει ένα δοκάρι στο μάτι. Έχει ένα δοκάρι. Και άλλος έχει μια αγκιδούλα. Αλλά βλέπει την αγκίδα, το δοκάρι δεν το βλέπει. Ακριβώς από κάτω όμως έχει τον Νόε. Ο δίκαιος Νόε. Δίκαιος. Όλοι οι άγιοι της Αγίας, της Παλαιάς Διαθήκης, επειδή ήταν πριν γεννηθεί ο Χριστός, ονομάζονται δίκαιοι. Είναι ο Νόε λοιπόν. Και ακριβώς απέναντι. Δηλαδή απεικονίζει τη δικαιοσύνη αυτών των λόγων. Κάπως έτσι. Δηλαδή είναι πολύ μελετημένο και σωστά τοποθετημένα. Ακριβώς απέναντι τώρα εδώ. Στον άλλο κύριο. Βλέπουμε την παραβολή του κυρίου του Τελώνη και Φαρισαίου. Γιατί είπαν, λέει, ανέβηκαν δύο να προσευχηθούν. Και δύο αλήθειες είπαν. Δεν έλεγε ψέματα ο Φαρισαίος, αλλά ούτε και ο Τελώνης. Εδώ θα μπορούσα να πω, το είχα πει και σε ένα κηρύγμα, ότι ο Θεός γιατί ακούει τον Τελώνη. Γιατί μίλησε τη γλώσσα του Θεού. Ο Θεός ακούει μια γλώσσα. Τη γλώσσα της καρδιάς και της ταπείνωσης. Ο Φαρισαίος είχε δίκιο. Και νίστευε. Και έδινε και το ενδέκατο. Αλλά απαιτούσε. Και μιλούσε με άλλο. Δεν είμαι σαν αυτόν. Και ο Θεός δεν άκουγε αυτό το λόγο. Δεν τη γνώριζε τη γλώσσα. Και τι λέγει ο Κύριος μετά, ποιος κατέβηκε δικαιωμένος από την προσευχή, ο Τελώνης. Ακριβώς από κάτω έχει τον δίκαιο Ενόχ. Ο Ενόχ, πατέρας του Μαθουσάλα, τι λέει, ανελήφθηκε ο Νόε, ο Ενόχ. Γιατί λέει, γιατί η προσευχή του ευαρέστησε το Θεό. Βλέπετε, η Παλαιά Διαθήκη ευαρέστησε το Θεό η προσευχή του Ενόχ. Καινή Διαθήκη, ποιος κατέβηκε δικαιωμένος από την προσευχή. Βλέπετε, δεν είναι άσχετα μεταξύ τους. Παλαιά Καινή Διαθήκη. Αυτή είναι η νηστεία, η έμπνευση του καλλιτέχνη εκείνη την εποχή. Τώρα θα μου πείτε, ο κόσμος που έρχεται εδώ τα γνωρίζει. Εσείς είστε όμως εδώ. Εγώ εδώ είμαι και για μας να κάνω αυτή τη δουλειά. Και πριν πολλά, αυτό πολλά κάνω. Χρόνια, να πούμε τώρα στους ακροατές, είχαμε έρθει πάλι εδώ με τον Γιώργο τον Μπάρλα. Εσείς δεν μας γνωρίζετε. Μας κάνατε τότε ξενάγηση και μας είχε μείνει τόσο πολύ μέσα μας που είχαμε πει κάποτε θα πάμε με ένα μηχανηματάκι να πάρουμε αυτή τη συνέντευξη από τον πατέρα Μιχαήλ, στον οποίο χρωστάμε ευγνωμοσύνη σήμερα. Καλά, για όνομα του Θεού. Και για Θεού, μας, τι αλλά και για τους ακροατές μας. Εντάξει, λέμε κάτι μας το οποίο... Εντάξει, κάτι και θα μπορούν και οι άνθρωποι να... Την κάνατε. Μπορώ να σας πω το εξής, ότι αν γράψετε να πω πώς γνώρισα τη γυναίκα μου, πώς γεννηθήκαν τα παιδιά μου και τη ζωή με μέχρι τώρα, θα αρχίσω να σκέφτομαι τι γράφω. Αυτά τα οποία λέω, δεν μου σε αυτό το ναό, έχουν περάσει τόσο πολύ μέσα μου, που μου είναι πιο εύκολο να τα λέω και είναι πιο εύκολο να τα γράφω παρά να γράφω για μένα. Ειλικρινά σας μιλάω. Και δεν το λέω γιατί θέλω να κάνω εντύπωση. Όχι, προς Θεού. Ούτε και με περνάει αυτό από μένα. Απλώς μ' αρέσει αυτό που κάνω. Γι' αυτό και δεν σας κάνει και εντύπωση, ας πούμε. Μπορεί να σας κάνει και εντύπωση, αλλά μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Να βλέπετε τον, επειδή μένετε τώρα εδώ στο χωριό μερικές μέρες, να είναι ο ναός και 12 και 1 η ώρα το βράδυ ανοιχτά. Είναι πάντοτε ανοιχτός. Αλλά πριν κλείσουμε, θέλουμε να μας πείτε για τα καρεκλάκια. Τι είναι τα καρεκλάκια αυτά? Ναι, τα καρεκλάκια αυτά είναι αντιγραφή μια επίσκεψη που είχαμε κάνει με τον Σεβασμιότατο εδώ, τον Ιγνάτιο, τον κύριο Ιγνάτιο, που είναι γνωστός βέβαια στην Πειραϊκή Εκκλησία, στην Ευαγγελίστρια νομίζω, που διακονεί ο αδερφός του, ο πατήρ Γιώργιος. Εκεί είδαμε καρεκλάκια και μου έκανε εντύπωση. Δεν είναι κάτι καινούριο για μένα, εγώ δεν το είχα σκεφτεί, άλλοι τα είχαν σκεφτεί. Μου άρεσε όμως αυτό. Και επειδή εδώ έχουν τη συνήθεια να κρύβονται οι άνθρωποι, λες και θα τους σηκώσουμε να πούν μάθημα. Η συνήθεια των μαθητών που κρύβονται να μην τους βλέπει. Και συνήθως πηγαίνουν πίσω από τα στασίδια, επειδή αυτοί οι ναοί παλιοί έχουν τέτοιες κρυψώνες, αν θέλετε, και παίρνουν και τα παιδιά εκεί πίσω, τα οποία τα παιδάκια λόγω ύψους είναι μικρά, έτσι δεν βλέπουν. Τι άλλο μπορούν να δουν, να μην πω τη λέξη τώρα, των μεγάλων, και αρχίζουν και μιλάνε, γελάνε. Βλέποντας αυτό εκεί στην Ευαγγελίστρια, λέω «Α, να το, η λύση, μου ήρθε η λύση». Και ερχόμενος εδώ λοιπόν, βρήκα αυτά τα καρεκλάκια, τα έβαλα εδώ, αλλά στην αρχή δεν ήταν έτσι όπως είναι οι καρέκλες με την πλάτη, ήταν σκαπουδάκια, τα πτυσσόμενα.
και τα παιδάκια πήγαν να κουμπίσουν πίσω και πέφτανε. Και γινόταν ντόμινο. Έπεφτε το πρώτο και πέφτανε όλα μαζί. Τι σειρά. Έξι καρεκλά και έξι παιδάκια κάτω. Δεξιά το είχαν πάρει παιχνίδι τα παιδάκια και αρχίζαν και πέφτανε. Λέω, γιατί γίνεται χαβαλές. Μέσα στη θέα λειτουργία τώρα βέβαια χαβαλές με τα παιδιά δεν γίνεται. Είναι ο χώρος τους και είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό και τα έχω βάλει μπροστά για να τα βλέπουν. Πέρασε πάλι αυτός ο άνθρωπος και του λέω, εσύ, έλα εδώ σε παρακαλώ. Τι, άστα αυτά λέω και δώσ' μου αυτά τα καρεκλάκια για να μην πέφτουν τα παιδάκια. Με την πλατούλα πίσω. Οπότε ναι, και τα άλλα τώρα τα έχω δώσει στο ανήλιο, στο γιο μου. Λέω πάρτα, δε, αλλά θα έχετε αυτό το πρόβλημα. Θα γίνεται το ντόμινο. Και έτσι λοιπόν. Είναι σαν ένα μικρό νηπιαγωγείο, αλλά το έχετε προσαρμόσει και στο πνεύμα. Έτσι. Αυτό το ξύλο, σαν παλιό που είναι εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ειλικρινά σας μιλάω ότι εδώ έχω και 2-3 καροτσάκια μικρά με κουκλίτσες. Και έρχεται η μικρή ηφηγένεια. Εγώ τα ξέρω όλα τα παιδιά εδώ πέρα. Και αυτό είναι το καλό εδώ με τα χωριά, ότι γνωρίζεις όλο το πίμνιο με το όνομά τους. Έρχεται λοιπόν η μικρή ηφηγένεια με την κούκλα, παίρνει το καροτσάκι, τη έχω δώσει το δικαίωμα, έρχεται το παίρνει, το βάζει δίπλα από το σκαπό, το καρεκλάκι, και εκεί που αυτό γυρίζει αυστηρά στην κούκλα. Εδώ τώρα. Και η ηφηγένεια είναι πρώτη. Και όταν έρχεται η ώρα της θείας ευχαριστίας, έχουν τώρα να κοινωνήσουν. Ποια είναι η διαφορά όμως, ότι γονατίζω, ίσως την Κυριακή να το είδατε. Για να έρχομαι στο ίδιο ύψος με τα παιδιά. Να μην βλέπουν έναν μεγάλο με γένεια και να προσπαθεί να τα βάλει ένα κουτάλι τώρα μέσα στο στόμα και να αντιδρούνε. Γινόμαστε ένα στο ύψος. Και έρχονται με ευχαρίστηση και είναι η δική τους ώρα. Η ώρα των παιδιών. Από τα καρεκλάκια λοιπόν. Και είναι ατελείωτο αυτό. Και έχουν τη θέση. Μπαίνουν στο ναό και έχουν τη θέση τους. Πατέρα Μιχαήλ, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όσα όμορφα είπατε και σε εμάς και στους ακροατές μας σήμερα, τα ιδιαίτερα. Να είστε την καλά, σας... ευλογημένοι για όλους και μας. Καλό καλοκαίρι, αν και αυτό το καλοκαίρι είναι λίγο δύσκολο για όλους μας, αλλά δεν πειράζει. Εμείς είμαστε μεθυμένοι στα δύσκολα. Αυτό είναι ο χριστιανός, στα δύσκολα. Ευχαριστούμε τον πατέρα Μιχαήλ για την όμορφη φιλοξενία και ξενάγηση μέσα στον Ιερό Ναό, που πραγματικά όποιος πάει καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά γιατί ο πατέρα Μιχαήλ μιλάμε τόση ζεστασιά για την Αγία Μαρίνα, τις αγιογραφίες, τους συμβολισμούς, όλα αυτά που μας είπε, την ιστορία αυτή την έχει κάνει δική του. Ο ναός είναι το παιδί του, είναι ο πατέρας του, είναι και σε αυτόν και στην πρεσβυτέρα του, τη Βασιλική, κάτι πολύ σημαντικό. Είναι το αίμα που κυλάει μέσα στο σώμα τους, είναι το πνεύμα που είναι μέσα στο μυαλό τους, στην ψυχή τους, και κυριαρχεί στην κυριολεξία. Αν μας είπε ο ίδιος, μου πάρουν οτιδήποτε δεν θα με πειράξει, μην με πειράξουν το ναό μας. Και πόσο αγαπά την Αγία Μαρίνα, τίποτα λέει δεν μας έχουν κλέψει από εδώ. Και ευχόμαστε έτσι και στο μέλλον. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.